στη διάρκεια της πενταετίας που διανύουμε, είχα την ευθύνη και την τιμή να από την διοίκηση του Δήμου, τους συνεργάτες μου, τους άξιους συνεργάτες μου, πλήρωσε πάνω από 12,5 εκατομμύρια ευρώ για υπόπεδα. Αυτά είναι υπόπεδα τα οποία είχαν δεσμευτεί από το Δήμο Ανολιωσίων επί των Κλίστων, από το Δήμο Χασιάς, το ένατο, και κάποια από το Δήμο Ζεφυρίου. Αποζημιώσαμε όσες αιτήσεις είχαμε, μέχρι και 31/12 του 2017. Εκλυπαρούσα, αν θυμάστε, μέχρι και στα κανάλια, στο Άσικα TV, στο ραδιόφωνο, στις εφημερίδες. Όσοι ιδιοκτήτες είχαν θέματα με το Δήμο και χρωστάει χρήματα σε αποζημίωση, παρακαλούσα να έρθουν να καταθέσουν τα διοικητικά τους. Είναι ένας τεράστιος αγώνας από την κολιοδομία του Δήμου, που είναι η υπερφαλή με διαφανής του κ. Χαστρακώστα, από την ελληνική υπηρεσία του Δήμου, με επικεφαλής ο κ. Σκίζα, με τους υπεύθυνους του γραφείου μου, τον κ. Δανικά Ματερό, και με την νομική υπηρεσία, με επικεφαλής την κ. Βουλάση. Όμως, για λόγους που δεν άπτονται του Δήμου, που σημαίνει είτε δεν υπήρχαν καθαρά κληρονομικά, είτε δεν υπήρχε φορολογική ή ασφαλιστική ενημερώτητα των δημοτών, είτε δεν υπήρχαν τα σωστά τοπογραφικά, ή επειδή βλέπω τον κύριο Σαββίδα απέναντι, δημότη μας, που μένει όμως στην Καλλιθέα, επειδή κάποιος άλλος είχε βάλει στο τοπογραφικό το δικό του υπόπεδο. Από τέτοια λάθη, μείναν αξιότιμη κυρία Πρόεδρε, περίπου τις 120 με 130 υποθέσεις. Και άλλες 10 με 15 υποθέσεις είναι για την άλλη Τετάρτη ή Πέμπτη. Και παρακαλώ για άλλη μια φορά, όλες και όλους εσάς, ενημερώστε τους δημότες, ποιοι έχουν με το Δήμο θέμα που χρωστάει ο Δήμος χρήματα, πριν το Πάσχα, στα τελευταία δημοτικά συμβούλια να τα περάσουν. Και γιατί το λέω αυτό. Όπως είπε ο κ. Σάββας, ο Δήμος είναι σε μια αναπτυξιακή πορεία. Οι δημότες δεν έχουν πλέον να φοβηθούν τίποτα με την πορεία αυτού του αναπτυξιακού Δήμου. Όμως για να γίνουν οι διαδικασίες αποπληρωμής, είναι χρονοβόρες. Μπορεί να χρειαστούν και να κουράσουν και 3 και 4 μήνες. Δηλαδή, αν πάμε να κάνουμε συμβόλαια, βρισκόμαστε πρόαδοι εξόδου με κάποια φορολογικά θέματα των ιδιοκτητών ή κληρονόμων αυτών. Αν πάμε να πληρώσουμε με την πράξη εφαρμογής, βρισκόμαστε πρόαδοι εξόδου γιατί το 1982-83, δεν θυμάμαι την ημερομηνία, δεν έγινε επιτροπή που όλοι. Έτσι, δεν βρήκαμε εμείς την Αμερική, ούτε ανακαλύψουμε την ιδιότητα. Με τον πλέον νόμιμο τρόπο που λέγεται εξοδικαστικός συμβιβασμός, προχωράμε και αποζημιώνουμε τους δημότες. Αυτή η διαδικασία όμως μπορεί να πάει 2, 3, 4 μήνες. Καλό θα είναι, και εγώ το πρώτο να σταξιώ την κυρία Πρόεδρο, επειδή μέχρι τις 25 Απριλίου μπορούν να μείνουν θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και όχι μετά λόγω της εκλογικής περίοδου, να μην θα έχουν αυτοί 3-4 μήνες μέχρι να είμαστε πάλι εδώ και εγώ και εσείς έτσι εκτιμώ, έτσι και ο κόσμος της τελευταίας δημοσκοπήσεις και να μην διαθέτουμε τους δημότες. Και έτσι προχωράμε στους εξώδικους σύμβασους. Η υπηρεσία μας, με ευχαριστώ κύριο Χαμαλίδη, και με την βοήθεια των αντιδημάρχων που ανέφερε τη κυρία Κουράση τη νομική υπηρεσία, για κάθε ένα θα μας έχει τα οριστικά μέτρα, είτε 10 μέτρα, 15 μέτρα, 50 μέτρα, 100 μέτρα, δεν μας αποσχολεί κανένα. Όμως θέλω να τονίσω όλους τους δημότες που κάποιοι από αυτούς είναι υπαρχόντες από το Δήμο, η αποζημίωση θα πάει βάση της αντικειμενικής αξίας του, δεν ευρώ παραπάνω. Οπότε θα παρακαλέσω, κυρία Πρόεδρε, στις αποφάσεις να είναι συνημμένα να μπει όχι συνημμένα στην απόφαση, θα είναι και η απόφαση της Επιτροπής για την Πολιοδομία που θα γίνει τα αντιδημένα. Τώρα είναι 55 μέτρα, είναι 155 μέτρα ή 200 μέτρα, πάλι δεν με πειράζει. Τα μέτρα θα τα κοστάει ο Δήμος. Απλά. Που σημαίνει σήμερα ξεκινάμε και την άλλη Τρίτη πρώτα Θεός, για να ξέρετε και άλλοι δημόνες που μπορούμε να κάνουμε την εξόδου των συμβασμών και να τελειώσουμε, να ξεκληρώσουμε ό,τι προσκαλώ. Δεν είναι
μέσα.